Έχει επισημανθεί, έχει γραφτεί, έχει λεχθεί. Έγινε λάθος χτίσιμο της ομάδας από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ήρθε ο Μιλόγεβιτς. Υποθέτω ότι για να υπογράψει και να δεχθεί να αναλάβει τη δουλειά ήξερε τι θα παραλάβει. Φαίνεται ότι ήταν με δική του ευθύνη λάθος οι επιλογές που έγιναν ή ότι, εν πάση περιπτώσει, υπολόγισε λάθος τα πράγματα. Mm. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, με λίγα λόγια. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 10 καινούριους παίχτες. 10 ή 11 κιόλας. Σε όλες τις γραμμές υπήρχαν καινούριους παίχτες. Δυστυχώς, όμως, οι παίχτες που ήρθαν δεν μπόρεσαν να βρουν ποτέ μεταξύ τους χημεία. Ήταν παίχτες που δεν ταιριάζαν. Υπήρχαν, δηλαδή, υπήρξε άνισο χτίσιμο του ρόστερ. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τα παιδιά μιλήσαν για τα προβλήματα που υπήρχαν στην άμυνα. Γεγονός. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν στη μέση, δεν ήταν στην άμυνα. Για μένα. Αυτό ακριβώς. Αργοί μεσαίοι, μεσαίοι που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν αμυντικά, δεν υπήρχαν ποτέ επιστροφές. Δηλαδή, όποια ομάδα μπορούσε να βγει με μία μπαλιά στην επίθεση, έβρισκε την άμυνα πάντα απροετοίμαστη. Τα γκολ που διεχθεί η ΑΕΚ είναι απίστευτα. Όχι μόνο στην τελική εκτέλεση του αντιπάλου, αλλά στη δημιουργία του αντιπάλου. Τι να το θυμηθείς, δηλαδή. Ναι. Χάσιμο της μπάλας στη σέντρα, γκολ. Χάσιμο της μπάλας λίγο κάτω από τη σέντρα, γκολ. Ή πούλημα της μπάλας, όπως το λέμε. Πούλημα της μπάλας, γκολ. Αυτό δείχνει ότι έγινε λάθος χτίσιμο της ομάδας. Mm-hmm. Ήταν ένα ρόστερ με κακή χημεία. Κακό σχεδιασμό. Γιατί θεωρητικά μιλώντας, από τις κουβέντες που κάνουμε πάντα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, βλέποντας το ρόστερ της ΑΕΚ, και εγώ ήμουν ένας από αυτούς που υποστήριζαν ότι τουλάχιστον με βάση το ρόστερ θα μπορέσει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Ένα προγνωστικό που απέτυχε παταγωγός, έτσι. Αλλά μιλάτε για χημεία, όχι για το πόσο καλό ή κακό ήταν το ρόστερ. Ναι, ακριβώς, για χημεία. Έτσι. Και βέβαια. Συγγνώμη. Και βέβαια σίγουρα κάποιοι παίκτες δεν απέδωσαν αυτά τα οποία περίμενε κανείς να αποδώσουν. Δηλαδή τελικά φεύγει και δεν έχουν καταλάβει αυτός ο Λεταλέκ αν είναι καλός ή κακός. Ναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακός, αλλά σίγουρα δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός, ναι. Δεν έδειξε τίποτα.